Ανέστελε τη λειτουργία του και το κοινωνικό φαρμακείο που λειτουργούσε στη Χρυσούπολη ως παράρτημα της Καβάλας. Στη διάρκεια των 2,5 ετών λειτουργίας του προσέφερε φάρμακα σε μηνιαία βάση σε 80 με 120 άτομα που λόγω οικονομικής δυσχέρειας είχαν στερηθεί τη φαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα εναπομείνοντα φάρμακα σε συνεννόηση με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας θα διατεθούν στο γυροκομείο Χρυσούπολης. Στο μεταξύ, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους δικαιούχους των κοινωνικών πατοπολίων Καβάλας και Κρινίδων του Δήμου ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η διανομή ειδών τροφίμων. Η διανομή για τους δικαιούχους της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας θα πραγματοποιηθεί από τις αποθήκες του Δήμου Καβάλας. Το αστικό κτέλ Καβάλας θα εξυπηρετεί τους δικαιούχους με στάση στο σημείο διανομής. Για τους δικαιούχους της Δημοτικής Ενότητας Φλίπων θα πραγματοποιηθεί από το κοινωνικό παντοπολείο στις Κρινίδες. Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για την αντιμετώπιση της υποσταλέχωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια προσλήφθηκαν προεξαμήνου 14 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι από επιλαχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 97-98. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ζήτησε από το Υπουργείο την πρόσληψη 11 επικουρικών διοικητικών υπαλλήλων και 2 μέσω ΟΕΔ με σύμβαση ενός έτους. Ακόμα έγινε δεκτό από την ΙΠΕ το αίτημα να μην γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις μετακίνησης 3 υπαλλήλων προς άλλα νοσοκομεία και να κληθούν άλλες 2. Την ίδια στιγμή, 4 υπάλληλοι από τους 14 προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώντας να πληρωθούν από το 1998. Μάλιστα, 2 εξ αυτών πήραν μετάθεση σε άλλο νοσοκομείο, η οποία τελικά ανεκλήθηκε, ένας πήρε αναρωτική άδεια μόλις του γνωστοποιήθηκε η ανάκληση της μετάθεσής του. Η διοίκηση θα ζητήσει έλεγχο των αναρωτικών αδειών και θα πάρει, εφόσον χρειαστεί, τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα. Αύριο δημοσιεύεται η προκήρυξη για τις 84 θέσεις εποχικού προσωπικού που προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ το εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας για την περίοδο της προετοιμασίας και τις ημέρες της καμπάνιας. 43 θα είναι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν, ενώ η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 3,5 μηνών. Οι εποχικοί αναμένεται να κληθούν μέσα στον Αύγουστο. Από τα 16.650 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος από 640 παραγωγούς, αναμένεται να συγκομιστούν περίπου 100.000 τόνοι ζαχαρότευτλα, από την κατεργασία των οποίων εκτιμάται ότι θα παραχθούν περίπου 11.000 τόνοι ζάχαρης. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδος, ο ολοκληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και υπεύθυνος λειτουργίας των εργοστασίων Αντώνης Μπούρης, εκτίμησε ότι ήταν μια καλή καλλιεργητική χρονιά και είναι θεαρετικά τα στοιχεία που δίνουν για το ζαχαρικό τίτλο και την απόδοση οι αγριοπιλότοι. Η έναρξη της καμπάνιας τοποθετείται χρονικά στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια της θα είναι από 25 έως 27 μέρες. Τα αποτελέσματα της φετινής καμπάνιας θα καθορίσουν την πορεία της βιομηχανίας στα επόμενα χρόνια, σχολίασε ο κ. Μπούρης, υπογραμμίζοντας ότι από το Σεπτέμβριο αλλάζουν διεθνώς τα δεδομένα εξαιτίας και της απελευθέρωσης των ποσοστών ζάχαρης. Αυτό φέρνει αλλαγές στο όλο καθεστώς και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, είπε, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια για αύξηση της καλλιέργειας και αποκατάσταση της σχέσης της Ευουζού με τους παραγωγούς συνεχίζεται και από την παρούσα διοίκηση, καθώς αυτό είναι κρίσιμο για την επιβίωση της βιομηχανίας. 25 μέλη μετράει ο νεοσύστατος αγροτικός συνεταιρισμός Σκόρδου Ξυλαγανής, ο οποίος συγκροτήθηκε για να δώσει στο φημισμένο Σκόρδο την παλιά του αξία. Στα πρώτα του βήματα, ο συνεταιρισμός θέλει να βάλει γερά θεμέλια και γι' αυτό πορεύεται σταθερά, με πρώτο την εξασφάλιση του δικού του σπόρου. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού Τόλι Τασίδη, στα σχέδιά του είναι ο προγραμματισμός των αγορών σε πρώτη φάση στο εσωτερικό και αργότερα και μονάδο μεταποίηση του προϊόντος, προσθέτοντας περισσότερη προστιθέμενη αξία. Δεν απέκλεισαν μάλιστα να διοργανωθούν και εκδηλώσεις γαστρονομίας μαζί με άλλους φορείς για την προβολή του Σκόρδου, το οποίο δεν λείπει από καμιά συνταγή. Για φέτος, η παραγωγή θα αγγίξει τα 8 με 10.000 σκόρδα ένα στρέμμα. Επίσης, τα σχέδια του συνεταιρισμού είναι η καλλιέργεια των οσπρίων, καρυδιών και των ροδιών.